Κύριε Παναγιώτη. Μέρα. Τα φανάρια ξέρουν να τα σβήνουν. Αλλά τα ξέρουν και να τα ανάβουν προτού σκοτεινιάσει. Αϊ, στο διάλογο για κυβέρνηση. Εφημερίδες, ώρα παγάσω αιώνι, ώρα Ακρόπολης, εφημερίδες. Εφημερίδες, ώρα παγάσει η Ακρόπολη σωτηρία. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Μέρα. Hey, Ακρόπολη άφησες. Όπως κάθε μέρα. Να την αλλάξεις. Βαρέθηκα να διαβάζω εφημερίδες του Τρικούπη. Τι έπαθες κύριε Παναγιώτη. Δεν σου γουστάρει πια ο Τρικούπης. Όλοι γυρίζονται στο Κουμουντούρο. Ακούς τι σου λέω. Κουμουντούρος. Τούρος, δούρος, Κουμουντούρος. Να αφήσει σωτηρία. Θα μου πεις βέβαια δεν έχουμε κυβέρνηση. Είναι καλύτερος ο άλλος. Όχι βέβαια. Μα με κάνεις εμένα πρωθυπουργό. Όχι, με κάνεις πρωθυπουργό. Να σου πω εγώ τι γίνεται. Και πού να διαβάσεις σήμερα τους καινούριους φόρους. Πάλι φόρους. Πού. Εφημερίδες, ώρα παγάσω αιώνι, ώρα Ακρόπολης, σωτηρία, εφημερίδες.
Παναγιώτη. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα γειτονοπούλα. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου. Καλημέρα Παναγιωτάκη. Για να δούμε τι γράφουν σήμερα. Άστα κύριε Γιώργο μου. Μαρίνα, Μαρίνα. Τι θέλετε μητέρα. Για ρίξτε μια ματιά να δεις αν φάνηκε ο νεροκράτης. Μπα, πουθενά δεν φαίνεται. Με ποιον μιλάς? Το κουβάρι μου έπεσε στο δρόμο και ένα σκύλο. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Ναι. Με συγχωρείτε κυρία μου, είδα το κουβάρι που έπεσε και θέλησα. Θα τα αφήσεις, ακούς? Και καλά θα κάνεις να πας τη δουλειά σου. Αυτό θα μας έλειπε, να πιάνουμε κουβέντα και με τους περαστικούς. Πολύ το έχει η γειτονιά να μας κρεμάσει και κουδούνια. Από σήμερα δεκάρα και καφές. Βλέπεις ο Τρικούπης. Το διάβασα, Παναγιώτη. Πού θα πάμε, κύριε Γιώργο μου? Πού θα πάμε? Δεν έχουμε πολιτικούς. Πάει. Δεν έχουμε. Γιατί, Παναγιώτη? Ο Τρικούπης είναι καλός. Καλός. Μαύρη καλοσύνη. Δεν βαριές. Με κάνεις εμένα πρωθυπουργό για 6 μήνους. Να σου πω εγώ. Τι θα κάνεις άμα βγεις πρωθυπουργό? Δεν ξέρω τι θα κάνω. Μαλουφέδες δεν θα κάνω. Δεν διάβασες για τον καινούριο λουφέ που γράφουν οι εφημερίδες? Ποιο λουφέ? Ετοιμάζονται πάλι να φάνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Κατάλαβες? Να φας, κύριε. Δεν λέω όχι. Να φας. Πρωθυπουργός είσαι. Όχι όμως και έτσι. Ορίστε. Δεν καταλαβαίνω. Τι θες να πεις? Δεν διάβασες τις προάλλες πως θα κόψουνε τη γη εκεί κοντά στην Κόρινθο για να περνάνε τα παπόρια? Α, για τον Ισθυμό λες. Α, μπράβο. Λοιπόν, τι λες τα λόγου σου? Τι σκάβομαι εμείς οι Ρωμιοί τέτοιες ξούρες? Για χαρά. Με το συμπάθειο, κύριε Γιώργο. Τι συμβαίνει? Είπαμε δεκάρα και καφές. Α. Γεια. Πατάτες και πατσάρι. Ο Μανάβης. Τώρα τελευταία, μοσχερή, είσαι λιγάκι αφηρημένος.
Έχω δει ότι στο απέναντι καφενείο πολύ κάθεσαι και παίζεις με μικρή γειτονοπούλα. Μα τι ανοησίες είναι αυτές που λες, αγάπη μου. Σε βεβαιώ πως κάνεις λάθος. Άλλο νόκ, δεν είμαι κουτί, μόνα μου. Σήμερα σε είδα που έπαιζες με κουβάρι σε μπαλκόνι μικρής γειτονοπούλας. Καλά. Και τι σημασία έχει αυτό. Όποιος και να ήταν στη θέση μου, το ίδιο θα έκανε. Αϊ! Τι έπαθες. Με κάνεις να σημώσω και πάτησα μια βελόνα. Έλα να σε βοηθήσω. Σιγά μου, Σιρή, πονάει. Τι καλός που είσαι, μόνα μου. Αν δεν έκανες γλυκά μάτια σε μικρό γειτονοπούλα, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη μαζί σου. Μα επιτέλους, σταμάτα αυτές τις ανοησίες. Το ξέρεις πως φεύγω σε λίγες μέρες για τη Γερμανία. Και δεν έχω καιρό για καινούριους έρωτες. Εξάλλου δεν με ενδιαφέρουν οι ερωτοδουλειές με τα μικρά κοριτσάκια. Ο Μαλάβης! Πατάτες, κρεμμύδια, λάχανο, κουνουπίδια και παζάρι, ο Μανάβης! Ο Μανάβης! Καλέ, Μανάβη! Λέγε, κυρά, τι θέλεις. Πόσο οι πατάτες? 2 δεκάρες στην ΟΚΑ. 2 δεκάρες στην ΟΚΑ. Δεν είμαστε καλά. Μα είναι πατάτα πατησότικη που δεν την έχεις φάει ούτε νύφη. Εγώ σαν ήμουν νύφη δεν έτρωγα πατάτες. Καλά, ντε. Ξέρω τι έτρωγες. Κουνάχα τις παλιάνθρωπε. Ο Μανάβης, πατάρια, λάχαρα, κουρουπίδια. Έννοια σου, κύριε Ανέστη μου, και ξέρω εγώ από τέτοια. Έχω τον τρόπο μου, κατά πώς λένε. Θέλω να πω ότι για πρίκα δεν με νοιάζει. Εγώ κορίτσι θέλω να πάρω και η Μαρίνα μ' αρέσει. Μα για προτάρα με παίρνεις, κύριε Ανέστη μου. Δεν λέω, μα τόσο καιρό τα έχουμε μιλήσει και εσύ ακόμα τίποτα δεν έκανες. Μίλησα με τη μάνα της. Μίλησες, αλλά απάντηση δεν μου φέρες. Το καλό πράγμα αργά είναι να γίνει. Έννοια σου, κύριε Ανέστη μου. Μιας και το ανάλαβα εγώ. Πες πως την παντρεύτηκες κιόλας. Θα περάσω να πάρω τη μάνα της για την εκκλησιά και εκεί θα ξαναμιλήσουμε. Άντε να δούμε. Καλημέρα, κύριε Ανέστη. Μου βάζεις ελιές και λίγο ρύζι. Να σου βάλω, παιδί μου. Να σου βάλω. Γιατί να μην σου βάλω. Για παίρνε μέσα. Κάτσε να σου φέρω ένα γλυκό. Όχι, κύριε Παναγιώτη. Να χαρείς δεν θέλω. Νεαρατζάκι, είναι αλφα-αλφα. Κανένα δεν το τρώει και θα μου ζαχαρώσει. Άλλη φορά. Πρέπει να πάω σπίτι. Περιμένω τώρα εκεί. Λοιπόν, θα πεις καμιά κουβέντα για μένα. Αφού το θέλεις τόσο πολύ, θα της μιλήσω. Εσύ είσαι φιλενάδα με τη Δεσποινή Μαρίνα και θα σ' ακούσει. Και όπως σου είπα, δεν με νοιάζει για πρίκα. Εγώ τι θέλω για γυναίκα μου και θα την κάνω πριγκιπέσα. Εγώ λέω να το σκεφτείς, κύριε Παναγιώτη, λίγο ακόμα. Η Μαρίνα είναι μικρή για σένα. Υπάρχουν κι άλλες κοπέλες που θα σου τέριαζαν καλύτερα. Φαίνεται πως δεν ξέρεις από αγάπη. Μα επειδή ξέρω από αγάπη, γι' αυτό σου μιλάω έτσι. Λοιπόν, θα της μιλήσεις. Θα της μιλήσω. Λόγω τιμής. Μα ναι, σου λέω. Έσπασε! Έλα, ευλογημένε, πώς αφήνεις το μαγαζί και φεύγεις. Είχα μια οικογενειακή συζήτηση. Διατάχτε. Ραγκή. Άκουσες. Μάλιστα, ακούω. Τι θα πάρετε? Ρακί. Ρακί, μάλιστα. Μήπως προτιμάτε νερατζάκι? Τι πάει να πει νερατζάκι? Ρακί θέλω και ρακί θα πιω. Ακούσε εκεί νερατζάκι. Και το νερατζάκι τι θα το κάνω που θα μου ζαχαρώσει? Να το βράσεις και να το κάνεις μπλάστη. Καλή ιδέα. Κάτι μυρίζει εδώ γύρω. Πώς το ανθίστηκες? Έσχασε μύτη ο διευθυντέας. Πιανού. Της αστυνομίας. Ο παρακτάρης. Αμάν. Και θα ζητάει τα βερεσέδια. Κόβε το λοιπόν ρόδα να μην τρακάρουμε και αρχίσει το πώς ονομάζεσαι και το που κατοικείς. Ίσα. Μωρέ μπάρμπα. Εσύ είσαι γερό ποτήρι.
Δεν μου λες. Θα μου πεις εσύ πρώτα αν εδώ στη γειτονιά σας έχετε ησυχία. Α, από ησυχία άλλο τίποτα. Δηλαδή, σαν τι είδος ησυχία εννοείς τα λόγου σου. Μπας και κυκλοφοράνε τώρα τελευταία τίποτα ψευτονταΐδες και μιξοκουτσαβάκια. Να σου πω, κανιά πολλά όλο και κάτι γίνεται. Αλλά τι μας νοιάζει εμάς, αφού η κυβέρνηση δεν νοιάζεται. Και πού το ξέρεις εσύ ότι δεν νοιάζεται η κυβέρνηση. Ρε Μπάρμπα, φαίνεται πως δεν θα είσαι από εδώ. Γιατί αλλιώς θα ξέρεις τις βλακίες που κάνει ο διευθυντής της αστυνομίας. Με κάνεις εμένα διευθυντή αστυνομίας, να σου πω εγώ. Και ποιος είναι αυτός ο διευθυντής της αστυνομίας. Ο Μπαϊρακτάρης. Και τον ξέρεις καλά. Τον Μπαϊρακτάρη. Αυτό μας έλειπε. Έρχεται κάθε τόσο από εδώ. Ρουφάει το βαρύ γλυκό του και τα λέμε. Να, σαν καλή ώρα, όπως εμείς οι δυο τώρα. Κι όσες βολές ακούει αυτά που του λέω εγώ, κάτι γίνεται. Όσες βολές κάνει ό,τι του κατεβάσει το ξερό του το κεφάλι, τότε τα κάνει θάλασσα. Ει, Μπάρμπα! Δεκάρα το ούζο. Με τέτοια κυβέρνηση τι περιμένεις, προκοπή? Ευχαριστώ, Μπάρμπα. Αν θες, μπορείς να με φωνάζεις με το όνομά μου. Και πού θες να ξέρω πώς σε λένε? Μπορεί να με έχεις ακουστά. Με λένε Μπαϊρακτάρη. Να. Μαρίνα, Μαρίνα. Σε καλό σου, παιδί μου, κουφάθηκες. Μπα. Μίλησες, μητέρα. Τι σου συμβαίνει, Μαρίνα? Τίποτα. Καλά είμαι. Σε φώναξα και δεν μ' άκουσες. Πού έχεις το μυαλουδάκι σου? Έπλεκα και φαίνεται θα ξεχάστηκα στο μέτρημα. Αρνά, έχει την κυρία Πολυξένη. Τι κάνεις, κυρία Πολυξένη? Καλά, κυρά μου. Εσύ πώς είσαι? Πέρασε το κρύωμα? Πέρασε, πέρασε πια. Πρόσεχε μονάχα να μην μετακυλήσεις, γιατί σε χρειαζόμαστε. Α, να έχεις το νου σου στον νεροκράτη. Άργησα κομμάτι γιατί είχα πάει στο μπακάλικο του Ανέστη. Τι να σου πω, αυτός ο άνθρωπος στην καρδιά μου κάθεται. Αν είχα κορίτσι με κλειστά μάτια θα το έδινα. Όσο δε που τα έχει και δεν νοιάζεται για πρικιά. Καλημέρα, Δεσποινισάνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ανούλα μου, ξέρεις ένα παιχνίδι που παίζεται με δύο ανθρώπους. Ο ένας είναι πάνω στο μπαλκόνι, ο άλλος κάτω στην αυλή. Του πετάς ένα κουβάρι, το ξαναπετάει, του το πετάς, το ξαναπετάει. Το ξέρεις αυτό το παιχνίδι? Κι εγώ δεν το ήξερα. Λοιπόν, σήμερα το έμαθα αυτό το παιχνίδι. Και ξέρεις πώς το λένε? Έρος, 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 έρος. Μαρίνα, θα ήθελα να σου μιλήσω για κάτι σχετικό. Σιωπή, σήμερα θα μιλάω μόνο εγώ. Θυμάσαι τις προάλλες που μίλαγες εσύ για τον κύριο Παναγιωτάκη? Σε παρακαλώ πολύ, να ξεχάσω τι σου είπα τότε. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Μήπως δεν σε θέλει ο κύριο Παναγιωτάκης? Μήπως δεν σε αγαπάει? Κι εγώ στον αγαπάει καμιά άλλη. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Στάσου να το ψάλλω. Μαρίνα, ορκίσου μου δεν πρόκειται να του κάνεις μια κουβέντα. Ορκίσου μου. Άννα, τι συμβαίνει? Τίποτα, τίποτα. Μου ορκίζω να του κάνεις μια κουβέντα. Τρέχτε, παιδιά! Πάτε γρήγορα! Τρέχτε, παιδιά μου! Σιγά! Κάτσε να
όλα αυτά σήμερα. Και εμείς έχουμε μωρό. Έχουμε και παιδί. Εσύ καλά. Όλες έχετε. Τελευταία στιγμή τρέχετε. Όλα σου. Έχετε πέρα κάνεις κατάσταση. Εγώ είμαι μωρίς σε τίποτε. Κάθουμε εδώ δίπλα. Κάθε μέρα πρέπει να καγκαντήσετε. Εγώ είμαι ποιος σου ή εσύ είσαι. Πάρτε βρε γυναίκες. Εσύ να πάψουμε κυρία μου. Τι φωνές είναι αυτές. Μην τα τεινάζετε. Είστε σαν μια μικρή χαριτωμένη νυφούλα. Νυφούλα, εγώ θα αργήσω πολύ ακόμα να γίνω νυφούλα. Μην το λέτε αυτό. Στην εποχή μας τα κορίτσια παντρεύονται πολύ νέα. Πώς σας λένε? Μαρίνα. Σε? Γιώργο. Γιώργο Δροσίνη. Γιώργο Δροσίνη. Κύριε Γιώργο, θα μου πείτε κάτι? Πολύ ευχαρίστως, Δεσποινής Μαρίνα. Πριν από λίγο σας είδα να γράφετε κάτι σε ένα χαρτί. Τι γράψατε? Γιατί με ρωτάτε? Μου πέρασε η ιδέα πως γράψατε κάτι για μένα. Κανένα ραβασάκι? Τότε τι γράψατε? Ένα μικρό ποίημα. Είσαστε ποιητής? Ποιητής. Δηλαδή θα ήθελα να ήμουν Δεσποινής. Κύριε Δροσίνη, θα μου διαβάσετε αυτό που γράψατε? Μα, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μου το διαβάζετε? Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είμαι ποιητής, Δεσποινής. Κι όμως, γράψατε κάτι για μένα. Αφήστε να το χτενίσω πρώτα και ύστερα να σας το διαβάσω. Όχι. Το θέλω ακριβώς όπως το γράψατε μόλις με είδατε. Θα είναι πιο αυθόρμητο. Σας παρακαλώ. Εκούνησε την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια της. Και γέμισε από άνθη η πλάτη, η αγκαλιά και τα μαλάκια της. Τι όμορφο που είναι. Τι τρυφερό. Τι λέει παρακάτω? Δεν έχει άλλο. Έγραψα μια εντύπωση μόνο. Την εντύπωση μια στιγμής. Κρίμα που δεν έχει άλλο. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Θα το συνεχίσω σπίτι μου. Ησυχάστε. Αλήθεια? Και πότε θα γίνει αυτό? Απόψε κιόλας. Μου δίνετε το λόγο σας. Σας δίνω το λόγο. Μαρίνα! Χαίρετε, κύριε Δροσίνη, και μην με ξεχάσετε. Σταματάτε, ρε! Σταματάτε! Αν είναι να λέτε τέτοιες αχλαμάρες, καλύτερα να το κόψετε λάσπη προτού αρχίσει να πέφτει ο Μαδόνης παλιάρα. Ίσα! Τι έγινε, κύριε Ντάουφαρη, καύγας? Τίποτα δεν έγινε, μα παρολίγο φωνικό. Ευτυχώς που έδειξα ψυχραιμία και δεν τη λέρωσα την αθόρυβη. Μα δεν κατάλαβα, μη σε πειράξε κανένας. Κάτι μύγες με ενοχλήσανε. Αλλά τους άστραψα δυο βουριχτές και πάνε για τσιρότα στο φαρμακείο του Κρίνου. Δεν μου γουστάρανε οι κουβέντες που λέγανε. Τι πάει να πει αν δεν με θέλεις να περνώ, βάλε να φράξουν το στενό. Και ποιος την ρωτάει αν θέλει να περνάω ή αν δεν θέλει. Κι άλλο. Δεν ξέρω αν έχει κι άλλο, ούτε με νοιάζει το παρακάτω. Αυτό εμένα με ρεζιλεύει. Εγώ να τη ρωτήσω αν θέλει να περνάω. Μορτή μας λέει η Γαλιάντρα. Εγώ θα περνάω με το έτσι θέλω. Εμένα με λένε Ντάουφαρη. Και με ξέρει όλη η Αθήνα ότι εγώ δεν ρωτάω τις Γαλιάντρες αν τις γουστάρει να περνάω ή ου. Που.
Αμάν. 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 Το στήθος μου κατάντησε βασάνων κατοικία που κατοικούνε οι λέοντες και τα άγρια θερία. Δε βαστάω άλλο, θα κάνω φωνικό. Θα κλάψουν μανάδες τα παιδιά τους και θα γιομίσω τόπος χείρες και ορφανά. Τι συμβαίνει, καλόπαιδο? Καλόπαιδο να πεις τη μάνα σου. Ναι. Και εμένα να πληρώνεις τα ποτήρια που έσπασε. Τώρα, τώρα, αυτά είναι αστιάκια. Δεν πρέπει να τα βάζεις με τον κύριο Ταούφαλη. Τι λες, ωραία, τι λες, ωραία. Αυτός προάλλες εμένα έβαλε σημάδι πλατεία ψηρή. Με όλο το τραμπούκος και έσπασε ποτήρια μου. Γέγε ή νούκου γέγε. 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 Νούκου γέγε. Νούκου γέγε. 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 Και τώρα να πληρώνεις ποτήρια μου. Μη βάζεις χέρι μαχαίρι σου. Ακούς, γιατί εγώ μαχαίρι σου βγάνω και μάτι σου χώνω και το δίνω και το τρως. Ρε εσύ τρελός είσαι. Τα βάζουμε τον κύριο Ταούφαλη. Κύριε Ταούφαλη, μην το παρέξηγε. Ρε εσύ, ο Ταούφαλης είναι φίλος μας. Και μας έτσι βρόνιμα. Να εσπασάρια με σκητονιά. Άιντε, άιντε ωραία. Άιντε, άιντε ωραία. Να βρεις μπέλα σου. Και δώστε η τονιά ποντάρι σου να μην πατήσεις. Εγώ θα έρχομαι όποτε μου γουστάρει και μ' αρέσει και λόγο δεν δώνω σε κανέναν, ε. Ναι, έρχεσαι εδώ πέρα, κάντα δε για τη χείρα κάνεις, μα χείρα δεν σε θέλει, τζεναμπέτη. Γιατί είσαι χαμάλι. Αμάν! Αμάν! Την είπε τη μεγάλη κουβέντα. Την είπε. Την είπα. Και τι μα τα λέω. Τι μα τα λες, ρε. Να κάνεις όμως τρεις φορές τα πατέρημά σου και δεφτά φορές το δεύτερο τελευταίο να σπαγμόνω. Άμα με έκαψε τα ούφαλ, θα πάρει τον αδίκο. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Πιάσε όμως να τον πάμε στο πίσω οικόπεδο, να μην τον βρει ο Μπαϊρακτάρης και αρχίσει το πώς λέγεσαι. Και το που κατοικείς. Έλα. Εγώ λέω να το πάμε στο γιατρό. Είναι αμαρτία να πεθάνει. Γιατί να το βάλω στην ψυχή σου να το σοδαφώνω. Έγινε. Πάμε για το γιατρό. Περπάτα βρε. Περπάτα βρε. Περπάτα ρε σαπιοκά μου. Περπάτα βρε. Ώρα παγά στο αιώνιο, ώρα Ακρόπολης εφημερίδες. Έλα τεμπέλα, κοντεύει μεσημέρι. Καιρό είχα να κοιμηθώ τόσο ωραία, τόσο ξεκούραστα. Εκούνησε την ανθισμένη βιγδαλιά με τα χεράκια και γέμισε από άντρα η πλάτη, η αγκαλιά και τα μαλάκια της. Αυτό πάει πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος αφήνει το γεράνι στο κάτω παράθυρο κάθε νύχτα. Μήπως εσύ ξέρεις τίποτα γι' αυτό. Φαίνεται, Μανούλα, πως θα είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για μένα. Σιωπή, είσαι πολύ μικρή ακόμα για να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Μα, μητέρα, κακό είναι να αγαπηθεί και να αγαπήσει ένα κορίτσι. Μαρίνα, τι κουβέντες είναι αυτές. Ποιος σου έμαθε να μιλάς έτσι. Μα ρωτάω, μητέρα. Είναι ορισμένα πράγματα, παιδί μου, που τα κανονίζουν οι γονείς και όχι τα παιδιά. Έννοια σου, παιδί μου, και η μητέρα σου ξέρει τι πρέπει να κάνει. Μια κορούλα έχω εγώ. Αλίμονο να μην νοιάζομαι για την ευτυχία της. Κούνησε την ανθισμένη μυγδαλιά, τα χεράκια. Και γέμισε από άνθη η πλάτη, η αγκαλιά και τα μαλάκια της.
Ουγαλατός! Όλο και πιο αργά μου έρχεσαι. Σιγά σιγά θα άρχισε το μεσημέρι. Δεν γίνεται κι αλλιώς, κυρία μου. Σε ολόκληρη γειτονιά έχουν εδώ κουγάλα. Ναι, αλλά να κοιτάς να έρχεσαι πιο πρωί. Δε που θα έρχω. Αυτούν δεν γίνεται κεράμ. Εγώ έχω σύστημα στη δουλειά μου. Αν σ' αρέσει, αν δεν σ' αρέσει ο τρόπος που δουλεύω, πάρα παλού. Ουγαλατάς! Ουγαλατάς! Τ' άκουσες, κύριε Παναγιώτη. Αν τ' άκουσα, γειτόνισσα, τ' άκουσα, τ' άκουσα και τ' άκουσα και τα είδα. Πάει, χάλασε ο κόσμος. Ξέφτησε που λένε, αλλά δεν φταίει αυτός. Με τέτοια κυβέρνηση που έχουμε, τι περιμένεις? Έλα. Με κάνεις εμένα πρωθυπουργό. Όχι, σε παρακαλώ. Με κάνεις πρωθυπουργό για 6 μήνους. Και τι θα έκανες, κύριε Παναγιώτη, αν γινόσουν ο πρωθυπουργός? Πρώτα-πρώτα. Ναι. Θα κόβα το νερό από το γάλα. Έφτασε! Αυτά να τα λες αλλού. Από μένα θα παίρνεις το γάλα σου πάντα καθαρό. Καθαρό σαν του γάργαρου νηράκι. Μαρίνα, να σε βοηθήσω. Δεν κάνει να κουβαλάς εσύ τον ταβά στο φούρνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανέστη. Μα δεν είναι σωστό. Είσαστε πολύ ευγενείς, μα δεν θέλω. Ευχαριστώ. Καλά είπε για φτύξη μου. Καλή χρήσ. Καλή χρήσ. Καλή είπε για φτύξη μου. Γεια σου, Μαρίνα. Καλημέρα, Ζαχαρούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σας είδα από μακριά που πηγαίνατε στο φούρνο και περίμενα να επιστρέψετε για να σας δώσω αυτό. Χιονισμένη σαν την είδα την τρελή, γλυκά τη φίλησα. Τη στείναξα τα άμπη, την κεφαλή και έτσι της μίλησα. Τρελή, να φέρεις τα μαλλιά σου τη χιονιά, τι τόσο βιάζεσαι. Μονάχη τη στενάρθη βαρύ χειμωνιά, δεν το στοχάζεσαι. Και δεν ξέρεις τι ευγενής άνθρωπος που είναι ρατό μου, τι καθώς πρέπει. Καλά, πολύ ξένη, αλλά μπακάλις, βρε παιδί μου. Η δουλειά ντροπής δεν έχει. Άλλα να τον δεις ευγένεια, που ούτε οι διστεγγέδες που τρώνε κουρκέτα του Γρηγόρα δεν του παραβγαίνουνε. Ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Την άλλη φορά που της έκανα κουβέντα μου σήκωσε παντιέρα. Μπρε. Αμέ, θα ξαναδοκιμάσω και θα δούμε. Κύριε Παναγιώτη! Κύριε Παναγιώτη! Τι είναι, κυρία γειτόνισσα? Μου κάνεις τη χάρη, σε παρακαλώ, να δεις για τη μικρή. Την έστειλα στο φούρνο και ακόμα δεν φάνηκε. Μάλιστα, μάλιστα. Τόσο όμορφο, τόσο τρυφερό. Χιονισμένη σαν την είδα την τρελή. Γλυκά τη φίλησα.
Προσέξτε, κύριε. Σήμερον η επιστήμη έχει προοδεύσει, το οποίο δεν επιτρέπεται να πηγαίνει ο κόσμος στον μπαρμπέρι για να του βγάζει τα δόντια. Εφόσον και καθόσον υπάρχει ο επιστήμον γιατρός, το οποίο είμαι εγώ. Ως εσύ πόσοδους που πάνε να πει το σάπιο δόντι που λέγεται κουφάλα, δεν επιτρέπεται να παραμένει εντός του στόματος και πρέπει να εξέρχεται. Κι εγώ είμαι επιστήμον και δεν είμαι δάσκαλος για να σας μαθαίνω γράμματα. Σιωπή, παρακαλώ, σιωπή. Λοιπόν, προσέξτε. Τι θα γίνει, δεν θα πάρετε κανένα καφεδάκι, ρε παιδιά, κανένα ρατσάκι? Μη φωνάσετε. Μάλιστα. Προσέξτε εδώ. Ορίστε, κοιτάξτε. Αυτός γιατρέ έχει ένα σάπιο δόντι. Δεν τον βγάζει να δούμε. Ορίστε, περάστε. Καθίστε. Στάσου, καλέ. Μη καλέ, στάσου, καλέ και καργαλέ. Στάσου, άνθρωπέ μου, μη κάνεις έτσι. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Προσέξτε, κύριε. Ορίστε, κύριε. Ο κύριος έχει μια κουφάλα. Πόσα χρόνια την έχεις, άνθρωπέ μου? Μα σε κανένα μήνα μπαίνει στα τρία. Ορίστε, κύριε. Τρία χρόνια κουφάλα έχει ο κύριος. Και γιατί, παρακαλώ? Διότι δεν πιστεύει στην επιστήμη. Τώρα θα δείτε πως σε λίγα μόνο λεφτά θα τον αφανίσω από την κουφάλα του. Τα αργαλεία μου. Πάστε. Πάστε μια στιγμή να σου φτιάξω. Άνοιξε. Πιάστε τον. Ορίστε, έφυγε. Πιάστε τον. Πιάστε τον. Πιάστε τον. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Έννοια σκληροσύνη. Πιάσαμε μια μελωδία που θα ραγίσει και πέτρες. Καιρό στη Γερμανία. Όσο χρειάζεται για να τελειώσω τις σπουδές μου. Πρέπει να γίνω κι εγώ κάτι μια μέρα. Σ' αγαπώ τόσο πολύ. Με τρελαίνει η σκέψη ότι θα περάσει έστω και μια μέρα χωρίς να σε δω. Όχι που θα λείψεις τόσο καιρό. Έλα, μην είσαι μωρό, μην κάνεις έτσι. Θα δεις πόσο γρήγορα θα περάσει ο καιρός. Και όταν γυρίσω με το καλό, τότε πια δεν πρόκειται να χωρίσουμε για όλη μας τη ζωή. Αν ήξερες πόσο θα μου λείψεις. Πόσο θα μου λείψεις. Κι εγώ μακριά σου θα νιώθω άδεια τη ζωή μου. Αλλά πρέπει,
Πρέπει για την ευτυχία μας, πρέπει. Έλα, πήγαινε. Κάνει ψύχρα και εσύ τρέμεις ολόκληρη. Δεν τρέμω από το κρύο. Τρέμω από το φόβο μη σε χάσω. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Σώπα, αγάπη μου, σώπα. Και θα φύγεις αύριο, ε. Όταν θα είσαι στα ξένα, θέλω ένα πράγμα να μην ξεχάσεις ποτέ. Ότι κάπου, σε μια γωνίτσα της Αθήνας, βρίσκεται μια φτωχή καρδούλα που θα χτυπάει μονάχα για σένα. Μονάχα για σένα. Σωστά, πολύ σωστά. Τίποτα, τίποτα. Εσύ παίζεις με κοριτσάκι και όχι πονηγά παιχνίδια. Πάρα να σου εξηγήσω, δεν. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Όπως έλεγες και χθες, κάθε κύριος θα έκανε το ίδιο σε μια μικρούλα. Σωστά, αυτό έκανες κι εσύ. Για καντάδα που έκανες, γιατί έκανες. Μήπως για να διασκεδάσει γειτονοπούλα. Μα να σου εξηγήσω. Μοντιό, μοντιό, θες να μιλήσεις, να πεις ψέματα. Νο, δεν θα σε αφήσω, γιατί τώρα έχω δίκιο, με τα μάτια μου. Και δεν μπορείς να πεις τα ψέματα που λες. Μια γυναίκα που δεν σέβεσαι τίποτα. Μια γυναίκα όλο εγωισμό. Μια γυναίκα γεμάτη ελαττώματα που αν κανένας δεν σου κάνει τα καπρίτσια σου, είσαι ικανή να τον πνίξεις, να τον ξεσκίσεις, να τον αφανίσεις. Είσαι ένα φίδι γεμάτο φαρμάκι. Ζορζ! Ο Σερήμωνα μου, τόσο γρήγορα ξέχασε τη λυζιά σου. Δεν ξέχασα τη λυζιά και ούτε θα την ξεχάσω. Ώστε μ' αγαπάς ακόμα. Και τη μικρούλα δεν την αγαπάς, ε. Εκείνη αγαπώ, Λυσία. Την αγαπώ αγνά, αληθινά. Έγραψα πολλές φορές ποίηματα αγάπης χωρίς να ξέρω τι θα πει αληθινή αγάπη. Αγάπη που σε γεμίζει από μια απέραντη ευτυχία. Που σε αγκαλιάζει από άγνωστα ρίχη. Που είναι και δεν είναι ειδονή, που είναι και δεν είναι πόθος. Κάτι που ήταν άγνωστο για μένα ως τώρα. Κάτι θεϊκό, κάτι ανώτερο. Έτσι αγαπώ εκείνη και θα την αγαπώ πάντα. Αιώνια. Έχω για πατησότη και πατάτα όλα. Παναγιά μου, Μαρίνα μου, παιδί μου, Μαρίνα μου, παιδί μου, παιδάκι μου, παιδάκι μου, Μαρίνα μου. Κυρπαναγιώτη, Κυρπαναγιώτη, Κυρπαναγιώτη. Καλημέρα, γειτόνισσα. Τρέχα γρήγορα στο γιατρό, γρήγορα το γιατρό, τρέχα. Τι έπαθε ο Κυρπαναγιώτης πρωί πρωί και το βάλε στα πόδια. Κάτι διάβασε, φαίνεται στην εφημερίδα. Κάτι τέτοιο θα... Έχει εγούστο να πέσει ο Τρικούπης και τρέχει να γίνει αυτός πρωθυπουργός. Για βάλω μισή ο καπατάτες, αλλά διαλεκτές. Έλιας, έχω κάτι πατάτες που είναι από εκείνες που τρώει η μάνα και του παιδιού δεν δίνει. Πατησότικη πατάτα που δεν την έχει σπάει ούτε νύφη. Εγώ σου λέω ότι το έχει από καιρό το χτυκιό και τώρα ξεσπάθηκε. Άκουμε και εμένα. Σα πακαλέκη κοπέλα ήταν μια χαρά τόσο καιρό.
θα πάρετε αυτές τις σταγόνες και θα τις δίνετε 10 μέσα σε λίγο νερό κάθε 3 ώρες. Χαίρετε. Γιατρέ, τι έπαθε το παιδί μου? Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα. Δεν βλέπω τίποτα το παθολογικό. Θα περάσω όμως ξανά το βραδάκι και θα δούμε. Χαίρετε. Εγώ θα σας πω. Και ο Θεός σας με βγάλει ψεύτρα. Τις έχουνε κάνει μάγια. Μάγια, λες να είναι κάτι τέτοιο? Αμέ. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Χανά και ο γιατρός. Έλα, ελάτε, πάμε να δούμε τι λέει ο γιατρός. Πάμε να δούμε τι θα μας πει. Τίποτα δεν έχει, κύριε Παναγιώτη. Καλά είναι η κοπέλα. Και εσείς καλά θα κάνετε να πάτε σπίτι σας να κοιτάξετε τον οικογυριό σας, ε? Μισιο Παναγιωτή. Μέρα. Τι έγινε γειτονισά μας, Μισιο Παναγιωτή? Τίποτα δεν έγινε. Τι θέλεις να γίνει? Μα εγώ βλέπω πολύ κόσμο μαζεμένο εδώ γύρω. Βλέπεις πολύ κόσμο? Με oui. Βουλή στα αυτιά σου. Και είδα και γιατρός που βγήκε από απέναντι σπίτι. Να με συμπαθάς, κυρία Λίζε, αλλά πολλά πράγματα βλέπεις εσύ που δεν πρέπει να τα βλέπεις και πολλά πράγματα κάνεις που δεν πρέπει να τα κάνεις. Καταλαβαρδούγκος. Ποτέ δεν καταλαβαίνω εσένα, Μισιο Παναγιωτή. Ποτέ δεν καταλαβαίνω. Τι να σου κάνω. Δεν φταίσαι εσύ. Με κάνεις πρωθυπουργό να σε στείλω μια ώρα αρχίτερα από εκεί που ήρθες. Κατάλαβες. Αμπών. Γιαω, γιαω, γιαω τι πρόβιο. Εσύ είσαι. Δεν έκανες καλά που ήρθες από εδώ. Φύγε πρωτού βρω τον πελά μου. Δεν μπορώ, ρε Παναγιώτη. Οι σταυρωτίδες έχουνε ζώσει τη γειτονιά. Με κάρφωσε στον παϊρακτάρι ως αλεπιτζής. Θα πεις πως έχω πολλή ώρα εδώ και είμαι τακτικός και φιλήσυχος πολίτης. Αμάν, όχι κύριε Ταοφάρη μου, μη μου κάνεις τέτοιο κακό. Πήγαινε σ' άλλη γειτονιά, μη μου κλείσεις το μαγαζάκι μου. Έτσι, να συγχωρεθούν οι σκοτωμένοι σου. Δεν γίνεται τίποτα, ρε Παναγιώτη. Για κοίτα γύρω σου. Κοίτα και πίσω σου. Αμάν Παναγίτσα μου. Και τώρα τι γίνεται που θα μαρτύρησε και μένω σαν επιζής. Και θα πάω σαν να μπαίνει στο σκυλί. Πιάσε την αθόρυβη. Ποια να πιάσω? Τη σκανταλιάρα. Ποια είναι αυτή η αθόρυβη σκανταλιάρα? Αμάν, όχι τέτοια αστεία. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ταούφαρη. Έλα, κρύφτηνε. Εσένα δεν σε ψάξουνε. Εδώ είσαι του λόγου σου και φάγαμε τον κόρμο να σε βρούμε. Άδικα κουράστηκες, κύριε Σταυρωτή. Μπορούσες να έρθεις κατευθείαν και τσίφε εδώ. Θα με έβρισκες σαν πίκο. Ναι, γεια. Ναι, ναι, σήκω στα χέρια σου. Κάντω στα χέρια σου. Πώς το πάθες και δεν κρατάς τίποτα σιδερικά απάνω σου? Τίποτα. Έλα εσύ εδώ, πού πας? Να. Στο μαγαζί. Να σας πείσω κανένα νερατζάκι ή αν προτιμάτε. Κανένα καφέ του κουταλιού. Εσύ θα δεις μαζί μας, σε θέλει ο κύριος διευθυντής. Τι να με κάνει εμένα ο κύριος διευθυντέας? Εγώ μαθώ σαν το βρέφος και λευκό σαν τη λευκή περιστερέα. Έλα, έλα σαν τις πολλές κουβέντες και περπάτα. Μπρος, άντε. Προχωρά. Όλα κι όλα, κύριε Σταυρωτή. Εμένα με λένε Ταούφαρη. Και θέλω σεβασμό γιατί έχω υπόλοιψη που δεν μπορεί ο πασαένας να μου τη μαγαρίσει. Κι έτσι που φερόσαστε θα βγάλω κακό όνομα
Και θα με περιφρονάνε αύριο άμα ανταμώσω με τα τζιμάνια. Έννοια σου και τα τζιμάνια σου σε περιμένουνε. Τα έχουμε όλα μαζωμένα. Περπάτα τώρα. Πάτα, πάτε, πάτε. Δεν τον γνωρίζεις τον Ταούφαριε. Είπαμε κύριε διευθυντέ, άγνωστος, άγνωστος, άγνωστος. 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 Ούτε εσύ τον γνωρίζεις, ε. Άγνωστος. Άγνωστος. Κλητήρ, το ψαλίδι. Οπα, τι πάει να πει αυτό, κύριε διευθυντέ. Αυτό πάει να πει ότι μια και δεν το φοράς, δεν σου χρειάζεται. Και μια και δεν σου χρειάζεται, σου είναι άχρηστο. Κόφτο! Ωχ, αμάν, αμάν, ρεζίλια! Μεγάλη ξεφτύλα, με τη μούτρα θα βγω για Συριάννη. Προς, κατέβανε, προς! Μέσα! Προς! Το φιλότιμό μου δεν μου επιτρέπει να εναντιωθώ στην εξουσία, αλλά θα με πηγνίξει το δίκαιο. Σκάσε! Γεια σου, κύριε διευθυντέα. Πώς είναι η οικογένεια, εντάξει? Βλέπω συγκέντρωση πλήρες. Όλοι οι φίλοι και οι οχτροί. Και γιατί αυτή η χλήψη, περικαλώ? Έλα, έλα. Ρες. Τι πάει να κάνεις, ρε κύριε Σταυρότη? Για χωρατά είμαστε ή για σοβαρά? Εμένα με λένε Ταούφαρη. Κι είμαι αθώος και άκακος σαν το αρνάκι του Γαλάτου. Να σου δω. Ωραία άδικα πράγματα. Ρες. Δεν μου δίνεις καλύτερα μια σοδόξα πατρί. Όχι, όχι. Το λαιμό καλύτερα να μου κόψεις, μη μου κάνεις τέτοια λακτάρα. Και με τη φάτσα θα βγω στη γειτονιά για Σεριάννη. Αρίστε. Και με το δίκιο της θαλακίσης η σκορδόπιστη. Φυσικάκι. Τι θέλει αυτός εδώ? Αυτό λέω κι εγώ. Κάτσε εδώ. Πάσχιζε να το καταχωνιάσει. Πού τον πιάσατε αυτόν? Το μαγαζί του κυρίου, από εδώ. Παρ' στο σίδερο. Μπρος, πιάσε τη βαριά και χτύπα. Πώς θα μπορέσω, κύριε διευθυντέα, να σηκώσω κοτζάμ σιδερικό? Εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος, κύριε διευθυντέα. Πιάσε τη βαριά και χτύπα. Μπρος. Κεραυνός να με χτύπαγε, δεν θα μου σχίζει έτσι τα σωθικά. Αμάν! 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 Με φάγε το αχ και βαχ και την καρδιά που είχα κεντυμένη. Και τώρα, ακούστε με καλά, ρε ψωρόμαγκες. Αλίμονό σας! Ακούτε! Αλίμονό σας θα σας ξαναπιάσω. Να χαθείτε από το πρόσωπο της γης. Να πάτε όπου θέλετε. Αλλά στην Αθήνα να μην ξαναπατήσετε το πόδι σας και θα το κόψω. Πάμε τώρα! Μπρος! Πούς! Πήγαινε όξο, γεστήρε. Μάνα μου, όξο. Με φάγανε. Καμετζής. Έφτασε. Όχι, λάθος. Δεν μου λες, ώστε τον ξέρεις καλά τον Μπαϊραχτάρι, ε. Καλά τώρα. Ούτε ένα αστιάκι δεν μπορούμε σιωπή. Να... Σιωπή. Για να μάθεις άλλη φορά να μην κάνεις αστιάκια με την κυβέρνηση και με την αστυνομία, κόφτου το μουστάκι. Μπρος. Όχι. Μπρος. Όχι, δεν είναι ώρα για αστιάκια, κύριε αστυνομία. Μπρος. Κόφτο.
Στάσου. Αχ, όχι. Δεν ξανακάνω τέτοιο πράγμα. Μη μου κάνεις τέτοιο κακό. Ζήτω και ο Τρικούπης. Ζήτω και ο Κομουνδούρος και όλοι. Ζήτω. Αυτό. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Τι έπαθε? Έβγαλα κακό σφυρί. Να βάλεις κατάλαβο με λινερόσπορο. Ένα και ένα είναι. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Α, υπεραστικά σου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πολυξένη. Τι γίνεται? Δεν βρήκες ακόμα καμιά για μένα? Έννοια σου και μη βιάζεσαι. Το καλό πράγμα αργάει και το μάτι. Και έπειτα δεν θα σε χαραμίσω σ' όποιαν κι όποιαν. Άχι, κατρε χαρούλα. Παίζουμε. Εσύ θα πρέπει να πάρεις για γυναίκα το πιο λίγο κοντέσα. Τι αστεία κάνουμε? Δεν κοιτάς να βάζεις κανένα κατάπλωτο να σου περάσει το σπυρί σου? Έχεις κέφε για χωρατάδες. Μα ήταν κουβέντες αυτές τώρα. Ακούς λόγια, δεν σε χαραμίζει για όποια όποια. Καλησπέρα. Πώς πάει, γιατρέ? Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει δεσποινήσει. Εκτός από ένα κρύωμα δεν βρίσκω τίποτα άλλο. Κι όμως βρίσκεται από το πρωί σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Δηλαδή, τι είπα να πει αυτό, γιατρέ? Αυτό πάει να πει ότι κάτι συνέβη στη δεσποινίδα που την έκανε ή να τρομάξει ή να πονέσει ψυχικά. Τι έχεις βάλει εκεί? Πού? Πάει εδώ. Έβγαλε ένα σφυρί. Για να δω. Όχι. Δεν χρειάζεται. Ας το, πέρασε τώρα. Ού, πέρασε. Μα δεν καταλαβαίνω, το πρωί δεν είχες κανένα σπίρι. Αυτό είναι. Ξέρεις κάτι, γιατρέ, κάτι συμβαίνει που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το πρωί δεν έχω τίποτα. Το μεσημέρι έχω και το βράδυ δεν έχω. Ξέρεις τι είναι? Όχι. Ούτε κι εγώ. Καληνύχτα, γιατρέ. Καληνύχτα. Άσε με, Πολυξένη μου, να χαρείς. Έχω εγώ τώρα κέφια για προξενιές. Δεν βλέπεις που ο γιατρός δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει το παιδί μου? Στη βράση κολλάει το σίδερο ερατό. Μπορεί αύριο να μην τη θέλει. Και τι γινόμαστε? Καταλαβαίνεις, να έχεις ένα τέτοιον άνθρωπο στο σπίτι σου, δικό σου. Και του πουλιού το γάλα που λένε θα τη στόχει. Θα την ταΐζει στο στόμα απ' όλα τα καλά. Και όλα φερμένα από τις Ευρώπες. Αστεία λες, ερατό μου. Άσε με το καλό να γιάνει πρώτα. Και ύστερα τα ξαναλέμε. Αν θέλεις να γιάνει η κόρη σου, πάντρεψέ την. Άκουμε και εμένα. Ο γιατρός δεν ξέρει τι του γίνεται. Η Μαρίνα δεν έχει τίποτα. Μια χαρά κοπέλα είναι. Αλλά θέλει παντριά. Καταλαβαίνεις? Παντριά. Εγώ διαβάζω, αλλά εσύ δεν μ' ακούς. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να διαβάζω. Είναι μεγάλος ποιητής. Πολύ μεγάλος. Θα δεις πως τα τραγούδια του θα ζήσουν αιώνια. Θα μείνουν αθάνατα. Πόσο περήφανη θα νιώθω όταν θα ακούω να τραγουδιέται τη Μυγδαλιά μας. Η Μυγδαλιά η δικιά μας. Σαν σύμβολο του αιώνιου έρωτα. Του παντοτινού. Τραγούδι της μεγάλης αγάπης. Κούνησε την ανθισμένη Μυγδαλιά τα χεράκια της και γέμισε από άνθη η πλάτη, η αγκαλιά και τα μαλάκια της. Χιονισμένη σαν την είδα την τρελή, γλυκά τη φίλησε. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα. Δεσποινή Σάνα, δεν θα πεις στη Δεσποινίδα Μαρίνα αυτό που είδες, έτσι, ούτε και σε κανέναν άλλο. Δεν
είναι τίποτα, κύριε Παναγιώτη. Είσαι καλή κοπέλα, Δεσποινίσσανα, και θα είναι πολύ τυχερός ο άντρας που θα σε πάρει. Τι κουβέντες είναι αυτές, κύριε Παναγιώτη. Δεν σε καταλαβαίνω. Βλέπω πως το Σπύριο σου άφησε σημάδι. Όπου να είναι και θα μεγαλώσει. Ποιο θα μεγαλώσει? Ήθελα να πω πως πέρασε πια, πέρασε. Δεν μου λες, Δεσποινίσσανα. Η Δεσποινής Μαρίνα έγινε ολότελα καλά, έτσι. Δεν πρέπει λοιπόν να βγαίνει και λίγα κι όξο, ε. Τι λες, πέρασε τόσος καιρός από την αρρώστια της. Κύριε Παναγιώτη, προσπάθησα πολλές φορές να της μιλήσω για σένα. Αλλά ξέρεις... Δεν χρειάζεται, Δεσποινίσσα. Δεν χρειάζεται. Κι ούτε να της το πεις ποτέ. Ξέρεις, το είπα έτσι αστεία, για να γελάσουμε. Ωραίο αστείο δεν ήτανε, ε. Πάω τώρα κι όπως είπαμε. Θα της κάνει καλό να βγαίνει και λίγο όξο. Έφτασε. Πεταχτώ μια στιγμή ως την αγορά, να δω μη βρω και κανένα ψαράκι. Θα σου κάνει καλό το ψαρός μου. Καλημέρα. Καλώς την ε. Είδες, παιδάκι μου, πόσο σε αγαπάει η φιλενάδα σου. Ήρθε να σου κάνει συντροφιά. Θα κοιτάξω να γυρίσω γρήγορα. Πώς είσαι σήμερα? Πώς να είμαι, ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Γιατί δεν θέλεις να πάμε μια βόλτα έξω? Ανούλα μου, στο έχω πει τόσες φορές. Είμαι καλά όπως είμαι τώρα. Δεν έχω κέφι για περιπάτους. Καλά, κάνω τι σ' αρέσει. Δεν μου λες, τι γίνεται με τον γιατρό? Έχω μέρες να τον δω. Σαν τι θέλεις να έγινε. Μου έκανε την κούρα που χρειαζόταν και τέλειωσε. Κι όμως στην αρχή έρχονταν πρωί βράδυ και δείχνε περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι χρειάζεται να δείχνει ο γιατρός για τον άρρωστο. Αυτό ήταν το καθήκον του. Ως που να γίνω καλά. Κι εγώ για μια στιγμή φαντάστηκα ότι σε έχει ερωτευτεί. Ο γιατρός. Δεν είμαστε καλά. Ο γιατρός ερωτευμένος μαζί μου. Μπορείς να φανταστείς το γιατρό να έρχεται στη μητέρα μου και να τη ζητάει το χέρι μου? Ευχαριστώ. Στην υγεία. Ευχαριστώ. Της υγείας σας. Ευχαριστώ, Χρυσή μου. Εγώ, ξέρεις, δεν τρώω γλυκά. Ευχαριστώ. Ό,τι ποθείς. Παρομοίως. Ξέρετε, σήμερα δεν ήρθα εδώ σε γιατρός. Δηλαδή ήρθα βέβαια σε γιατρός, αφού είμαι γιατρός. Αλλά δεν ήρθα να γιατρέψω κανέναν. Με καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω. Α, καταλαβαίνετε. Ωραία, μπράβο. Ήρθα... Ξέρετε, εγώ δεν έχω ανάγκη να παντρευτώ. Δηλαδή... Θέλω να παντρευτώ, αλλά να παντρευτώ, μια ανάγκη. θέλω να πω μια κοπέλα. Και δεν με ενδιαφέρει αν η κοπέλα... Κυρία μου, λαμβάνω το θάρρος. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Λαμβάνω το θάρρος να σας γνωρίσω ότι ενδιαφέρομαι για την ερήτημο δεσποσίνη κόρη σας. Και λαμβάνω την τιμή. Με την κουβέντα ξεχάστηκα και άφησα το φαΐ στη φωτιά. Χαίρετε και ό,τι ποθείτε. Να πας το καλό, πολυξένη. Χαίρετε, κυρία μου. Λοιπόν, τι μου λέγατε, λοιπόν, αξιέραστη κυρία μου.
Ήθελα να πω ότι θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη να κάνω γαμπρό μου ένα κοτσάμ γιατρό σαν για του λόγου σου. Αλλά να σου πω, πρέπει να το σκεφτώ κομμάτι, γιατί η Μαρίνα μου είναι ακόμα πολύ μικρή. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε? Μήπως... Ότι είναι πολύ μικρή. Ακριβώς, γιατρέ μου, κάτι τέτοιο. Α. Τι έπανες, κύριε Πολυξένη, τι συμβαίνει? Συμβαίνουν πολλά και διάφορα, κύριε Ανέστη μου. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ζήτησε τη Μαρίνα ο γιατρός που την κουράριζε. Τι μου λες, μωρέ, σοβαρός? Τι εκείνη τι είπε? Εκείνη δεν είπε τίποτα, αλλά η μάνα της ιερατό έδωσε το λόγο της. Και αύριο θα πάει ο γιατρός να τη ζητήσει σε επίσημο αραβόνα. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα. Εδώ πρόκειται και την ευτυχία μου. Πρέπει κάτι να γίνει. Καλό που σου θέλω είναι να αφήσεις το κορίτσι και να πας στη δουλειά σου. Αν θες να δωρήσεις την κόλαση σε μια ώρα γρηγορότερα, έλα να την πάρεις. Κοπέλα είναι η δικιά μου και δεν πρόκειται να μου την πάρει κανένας. Καταλαβαίνεις? Δεσποινής Μαρίνα, μπορείς να πας σπίτι σου. Άντε, καλή νύχτα και μη φοβάσαι τίποτα. Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται κανένας και να σε πειράξει. Έλατε, έλα να δεις πώς γίνεται το μούτρο σου σαν πατσάς. Έλατε που είσαι σαν παραγεμισμένος εκεί. Τα μούτρα για γαμπρός που μου κάνει τις απαγωγές. Εγώ δεν είμαι ψεύτο παλικαράς. Ακούς. Αν θες λοιπόν να ζήσεις, το καλό που σου θέλω είναι να φύγεις από εδώ. Φαίνεται πως δεν με ξέρεις καλά, φιλαράκο. Εγώ τα θέλω κάτι το πετυχαίνω. Και δεν θα είσαι εσύ εκείνος που θα με εμποδίσεις. Και ένα πασχαλιάτικο δώρο για να μάθεις άλλη φορά να μην φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν. Πάμε. Και καλό Πάσχα. Thank you.
Δεν είναι τίποτα, κύριε Παναγιωτάκη. Κουράγιο. Κουράγιο. Και όλα αυτά για να σώσει εμένα. Για να σώσω εσένα, θα μπορούσα να τρώω κάθε μέρα τόσο κι άλλο τόσο ξύλο. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτάκη. Είσαι πολύ καλός. Μπορείς να πας στο σπίτι σου. Εντάξει. Εντάξει. Καληνύχτα. Κύριε Παναγιώτη! Έφτασε! Καλημέρα, Δεσποινής Μαρίνα. Πώς πάει το καινούριο μαγαζί, πουλάς κανένα κεράκι? Δεν βαριέσαι. Αν πάρει κανένας πήρε. Περισσότερο τα έχω για το καλό μέρες που είναι. Πώς πάει η μέση σου? Δεν βαριέσαι. Θα περάσει κι αυτό. Πού θα πάει? Αν περάσει η Άννα να με περιμένει. Ως το φούρνο πάω και θα γυρίσει. Μάλιστα, Δεσποινής Μαρίνα. Κύριε Παναγιώτη, θα θέλω να σου μιλήσω για την Άννα. Αλλά εκείνη μου βάλε όρκο να μην σου πω τίποτα. Για ποιο πράγμα? Θα πρέπει να το έχεις καταλάβει από καιρό. Ότι νοιάζεται για σένα. Δεσποινής Άννα. Ξέρω, ξέρω. Δεν είναι πάνω. Πάρ' το. Είναι για την Ανάσταση. Μα δεν έχω λεφτά μαζί μου. Δεν πειράζει. Μου τα δίνεις άλλη φορά. Καλά. Δεσποινής Άννα, ξέρεις, θα ήθελα βέβαια, αν δεν σου είναι δύσκολο, να έκανες Ανάσταση στη δική μας γειτονιά, εδώ. Τι λες, θα σου ήταν εύκολο? Μα εδώ θα κάνω Ανάσταση. Με έχει καλεσμένη Μαρίνα. Σωστό βασιλιά, έννοια σου. Χριστός Ανέστη, Μαρίνα. Μόλις έφτασα στην Αθήνα και έτρεξα αμέσως για να σου ευχηθώ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Με την αξεντινά